είσαι gentleman, we are back. Άλλο ένα εδώ είμαστε, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα εδώ είμαστε πολύ διαφορετικό, μοναδικό, αποκλειστικό, αφοπλιστικό, super duper και power. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Σήμερα, Γιάννη, πρέπει να προετοιμαστούμε για την αυριανή ημέρα που είναι και η Τσίκνο Πέμπτη. Γιατί και αύριο εδώ θα τραγουδήσουμε, θα πούμε από κρυάτικα. Δεν θα φάμε και δεν θα έχουμε κρεατικά, αλλά μία είναι η πρόταση. Χτύπα στο ψητό λοιπόν, Φλέμη και 139, γιατί και την Τσίκνο Πέμπτη ένας είναι ο προορισμός για να φάμε καλά. Χτύπα στο ψητό, εκεί δεν θα έρθετε κι εσείς. Σου κλείσει και ο τραπέζι. Γιώργος, 11 άτομα. Εγώ έχω κάνει και την παραγγελία ήδη. Ναι, έχεις πει τα παϊδάκια σου, έχεις πει τα τέτοια σου. Παϊδάκια, κοτόπουλο. Α, μα τρελαίνεσαι. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά. Όλα εντάξει, η οικογένεια, τα παιδιά. Μια χαρά. Όλα τα παιδιά, τα σκυλιά, τα γατιά. Προετοίμασε το τώρα, γιατί με τα θέματα που σου έχω, άστο. Όχι, αυτό είναι που φοβόμουν. Άστο, ότι πάλι είναι πολύ σοβαρό. Να... Κοίταξε, σου έχω πει, εγώ σταματάω να προωθώ πλαστικούρες και τους coaches και τους ψυχολόγους της Δεκάρας. Πλέον αληθινούς ήρωες, αληθινά παιδιά, αληθινές ιστορίες, ανθρώπους που έχουν βιώσει, έχουν φάει τις σφαλιάρες και έχουν κάτι να πούνε, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν το είχα δει το ποτάκι σου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, ωραίο είναι. Πάρα πολύ, Γιώργο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλά, το μπουζάκι, ναι, το είχα δει. Είναι λόγω των θεμάτων που έχω. Σε προετοιμάζω, Jesus. Κατάλαβα. Οπότε, Γιάννη, εσύ φέρε μου δύο χαρτομάντιλα, ένα μισομάντιλο. Ένα ταβόρ. Να προετοιμαστώ. Λοιπόν, για πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το βίντεο, το οποίο όμως θέλω και να το βλέπω, να έχω και άποψη. Είναι... Κοίταξε, είναι ένα compilation, είναι διάφορες σειραφές μικρών κλιπ, τα οποία είναι θέματα της ελληνικής επικαιρότητας, τα οποία πονάνε. Μάλιστα. Το ένα αφορά μάλιστα το πολύ πρόσφατο, τα Τέμπη, που είχαμε και την επέτειο, έτσι. Μάλιστα. Την κυρία Καριστιανού που έχει κάνει μια εκστρατεία, την οποία όλοι έχουμε ψηφίσει, όποιος δεν έχει ψηφίσει ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Το λέω εγώ προσωπικά, σαν είναι δικιά μου παρότρινση, αλλά έχει και άλλα θέματα. Θα για δούμε... πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Σήμερα ξημέρωσε για μένα μια πολύ διαφορετική ημέρα. Είχα έναν φίλο, είχαμε περάσει και οι δύο ένα γεμάτο καλοκαίρι εδώ στο νησί και τέλος του καλοκαιριού, εκεί που όλα κοπάζουν, μας βρήκε ο Σεπτέμβρης και τους δύο καραφλούς. Όταν μοιράστηκα λοιπόν το γυμνό μου κεφάλι με τον κόσμο, ο Γιώργος θέλησε να μοιραστεί το δικό του γυμνό κεφάλι μαζί μου. Έδινε τον δικό του αγώνα. Παρ' όλα αυτά ήθελε να μου συμπαρασταθεί, να μου δώσει δύναμη και κουράγιο. Και πάντα με εμψύχωνε και μου υποσχόταν ότι θα έβαζε τα δυνατά του να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε, 12 Φλεβάρι, μου είπε να σταματήσω να αγχώνομαι για εκείνο και ότι ανυπομονεί να γυρίσει εδώ στην Άνδρο, να έρθει το καλοκαίρι και να χορέψουμε στα πανηγύρια και να γελάμε χωρίς να ξέρει κανείς γιατί γελάμε. Ήταν πιλότος και η θέση του ήταν στον ουρανό. Χθες βράδυ ο Γιώργος έφυγε και επέστρεψε εκεί που ανήκε πάντα. Θα είμαι χαμογελαστή, θα χορεύω σε όλα τα πανηγύρια και θα σου κρατώ το χέρι. Και όταν θα μπαίνω στο μαγαζάκι της καρδιάς μας, ξέρεις πολύ καλά εσύ, πάντα θα ψάχνω τα μάτια σου. Δεν τα ψηλά, Γιώργο. Μα και εγώ άκουγα και στην προηγούμενη κυβέρνηση τόσα εκατομμύρια θα επενδυθούν. Θα γίνει ένας σιδηρόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εγώ, κύριε Σαχίνη, έλεγα στην κόρη μου, μη πας με αυτοκίνητο και εκτέλ, το φοβάμαι. Πάρε το τρένο, της έλεγα. Εγώ της το έλεγα. Καταλαβαίνετε πως εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί. Και πρέπει να βγάλω τη μέρα. Και πρέπει να βλέπω τους δολοφόνους του παιδιού μου να είναι ελεύθεροι και ωραίοι και αλαζόνες. Και να μιλάνε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. About Turner. This video went viral when the older brother was asked about his little brother with Down syndrome, what he loved most about him. That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him.
both of you. Why? Because make me laugh. Make me laugh. Yeah, so hug. He has the best laugh in the world. Έχει δώσει η φύση μια μεγάλη γενναιότητα. Γιατί για να μπορείς να αγαπάς όπως θέλεις και να το δείχνεις στον άλλον αυτό το όπως θέλεις και να γίνεσαι και ο λίγο ρεζίλη στον άλλον και να εκτίθεσαι και να σου λέει ο άλλος, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς εκδηλώνεται έτσι, γιατί υπερπαρέχεται. Αυτό να μην σε ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί όχι περισσεύει. Μόνο υπάρχει, αλλά όσο δίνεις ξαναγεμίζει. Γιατί ο άνθρωπος τώρα, τι να τον κάνει κατά μόνο στον εαυτό του όλο. Πρέπει να δώσει. Δηλαδή δεν ζούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν είναι ότι αγαπάμε με τον τρόπο μας διότι εμπιστευόμαστε τον άλλον. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Απολύτως. Hi, Mom. Hi, Mommy. I need to give her a kiss. Hey. I get through a kiss. I promise you, if you put your mind to it, and you work hard, and you never give up, and you do not listen to the rejection, you can achieve anything that life throws your way. Όταν ξυπνάς το πρωί και είσαι καλά, και όλοι οι άνθρωποι που αγαπάς είναι καλά, είναι μια υπέροχη μέρα. Τώρα πριν από λίγο περνάω να πάρω την κόρη μου να την πάω σχολείο και θέλει να της πάρω μία μάτσα, ένα ρόφημα. Πηγαίνω στο μαγαζί, μου το φτιάχνει, μου γράφει το όνομα της κόρης μου επάνω. Ευγενέστατο το παιδί. Ταυτόχρονα ένα παιδί το οποίο είναι από το εξωτερικό, το οποίο καθαρίζει τα τζάμια στο κατάστημα με έναν αριστοτεχνικό τρόπο. Έχει ένα πολύ μεγάλο ξύλο το οποίο παίρνει κλίσεις, πηγαίνει πάνω από το αερόθερμο το οποίο είναι αναμένο. Έχει κι άλλο ένα πανάκι το οποίο το βάζει πάλι πάνω στο ξύλο, στο κοντάρι και καθαρίζει κάθε γωνίτσα. Του λέω, είσαι καλλιτέχνης. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τόσο μικρά πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω μας, τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα. Τα προσπερνάμε. Έχουν μεράκι, έχουν αγάπη, έχουν φροντίδα, έχουν ενδιαφέρον, έχουν καλοσύνη. Είμαστε σε ένα κόσμο που δεν μπορούμε να δούμε πια το καλό. Βλέπουμε συνέχεια το κακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ο Γκάρι Βι μια πολύ ωραία ανάρτηση και την είχα βάλει και εγώ στο δικό μου το προφίλ και λέει όταν ξυπνάς το πρωί και είσαι καλά και όλοι οι άνθρωποι που αγαπάς είναι καλά, είναι μια υπέροχη μέρα. Και έχουμε όλοι προβλήματα, αλλά τα προβλήματα θα τα λύσουμε με ελπίδα και όχι απελπισία. Να μάθουμε επιτέλους να αναγνωρίζουμε όλα τα καλά που συμβαίνουν τριγύρω μας και μέσα μας. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω. Μου έχει συμβεί και βράδυ. Σαν μαθητής στην Αθήνα να μην έχω να φάω. Ωστόσο, σαν το Γιάννη Αγιάννη δεν έκλεψα ένα καρβέλι από το φούρνο, κοιμήθηκα νηστικός. Το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου. Εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένο. Και είναι πολύ όμορφο.
Τι θέλεις να σου σχολιάσω, από πού να ξεκινήσω? Βασικά να πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε με, γιατί σας έχουμε ζητήσει να βλέπουμε ένα βίντεο και να το σχολιάσουμε. Ναι. Σήμερα το πήγαμε λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι διαφορετικές θεματολογίες. Διαφορετικά, αλλά υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε όλα, που είναι η τροφή για σκέψη. Σωστό, αυτό ακριβώς. Αν λοιπόν παρακολουθήσατε τα βίντεο όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά, όλα σας άφησαν από μία έκφραση, μία πρόταση, κάτι για να σκεφτείτε. Εγώ θα σταθώ... Έκανες και ωραίο τίτλο τώρα, για στήλη. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Wow. Εγώ τώρα θα σταθώ σε 2-3 πράγματα. Ποια σου έκαναν εντύπωση? Όλες τις θεματολογίες μου αφήσανε τροφή για σκέψη. Ναι. Όλα με βάλανε να σκεφτώ και να μην ξεχνάω τι είμαστε, τι κάνουμε, αξίζουν όλα αυτά τα οποία μας στεναχωρούν, μας κάνουν να τσαντιζόμαστε, μας κάνουν να τα παίρνουμε, όπως λέμε, στο κρανίο. Ή να τελικά τα χάνουμε, ή να τα χάνουμε από μπροστά μας. Μπράβο. Αυτό είναι το βασικό. Είναι που λέμε ο κοινός παρανομαστής. Στάθηκα στη δύναμη που πρέπει ο άνθρωπος να αντλεί από την ίδια του τη σάρκα, τον ίδιο τον εαυτό, γιατί επειδή ακριβώς τίποτα δεν είμαστε, αλλά και όλα είμαστε συγχρόνως, στο πρώτο βίντεο με την κοπέλα με τον καρκίνο, παίρνω στο ότι η δύναμη ψυχής, η δύναμη του ίδιου μας του εαυτού και αυτά που οι ίδιοι μπορούμε να αντλήσουμε από τον εαυτό μας, μπορούν να μας φέρουν και να νικήσουμε τα πάντα. Ξεκινάω από εκεί. Στέκομαι στον παππού που είπε ότι το μόνο που εγώ δεν είχα, που έχετε εσείς άφθονο, είναι το φαΐ. Αλλά για όλα τα άλλα σας λυπάμαι. Απίστευτο, έτσι. Τι λοιπόν είπε? Δηλαδή, εγώ έπαιζα με το βράχο και τον έκανα πλοίο, τον έκανα παιχνίδι, και εσείς παίζετε με μια οθόνη και την κυνηγάτε. Η οθόνη σας παίζει. Μπράβο. Και εσείς απλά είστε παρατηρητές και δεν το καταλαβαίνετε. Μπράβο, απίστευτα. Μένω στο ότι... Η Lady Gaga που μίλησε για την αποτυχία, έτσι, δηλαδή... Θέλοντας να πει ότι δεν ξεκίνησαν όλα ρόδινα, ξεκίνησε δέχοντας πολύ πόλεμο, γιουχάρισμα, το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες εντεύξεις, και όμως έφτασε να είναι ακριβοπληρωμένη, να έχει τα πάντα και να έχει την επιτυχία. Πάω στο παιδάκι που ότι ο θάνατος είναι η καθημερινότητα, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί, αλλά η δύναμη που πρέπει να αντλούμε για να συνεχίζουμε. Δεν ξεχνάμε αυτούς που φεύγουν, αλλά δεν σταματάει και η ζωή. Ένα παιδάκι πήγαινε και χαιρετούσε καθημερινά τη μαμά του. Τη φύλαγε με το ποδηλατάκι και έφευγε. Το μνήμα της, έτσι. Αυτό είναι ένα μήνυμα στο ότι ο θάνατος, δυστυχώς, κανείς δεν θα μπορέσει να το αλλάξει, μπορεί να έρθει. Αλλά μαζί με το θάνατο, ευτυχώς, υπάρχει και η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται μέχρι να έρθει. Θέλω δηλαδή να πω ότι βλέποντας ένα παιδάκι που όλα τα παιδάκια μπορεί να κλάψουν, να πονέσουν, να τρέξουν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν με το ποδήλατο, δεν ξεχνάει ότι πέρασε η μαμά του έστω λίγο και έφυγε, αλλά θυμάται ότι πρέπει να συνεχίσει για να την κάνει χαρούμενη και γιατί η ζωή είναι μπροστά στα πόδια. Είναι σαν να ζει μαζί του, έτσι, μαζί της. Είναι, και μην ξεχάσουμε και το συγκλονιστικό κομμάτι το οποίο αφορά την κυρία Καριστιανού, έτσι. Την, θα έρθω, με αυτό θα έρθω. Για μένα αυτό είναι όλο το πραγματικά... Λοιπόν, και εδώ έχουμε να πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί έχουν περάσει μέρες, αλλά δεν θα υπάρξει μεγάλη συνέχεια, όλο το Facebook, όλα τα social λέγανε: δείξαμε τον παλαιομερολογίτη, καλέσαμε τον τέτοιον, δείξαμε το χρυσό δίσκο, δείξαμε το μήνυμα της Βανδύ, δείξαμε την εμφάνιση του... Την κυρία αυτή τη δείχνανε όσο θα έπρεπε? Διερωτάμε και συμφωνώ με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που έβλεπα. Ο καθένας για τους λόγους του. Ερωτήματα θέτουμε. Γιατί άραγε? Δείξαμε όμως και φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό. Ποιος ήταν στην φωτογραφία, ποιος ήταν ο σταθμάρχης, ποιος ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό, ποια ήταν η κουνιάδα, η νύφη, ο γαμπρός, η ξαδέλφη και ούτε... Ερωτηματικά θέτω. Οι ανθρώπινες ζωές όμως χάθηκαν. Εμείς είμαστε εδώ, όσο θα είμαστε. Και δεν φύγαμε. Αυτοί που φύγανε θα ξαναγυρίσουν? Όχι. Τουλάχιστον να μην φύγουν άλλοι όμως. Ας διορθώσουμε από το χαμό κάποιον τη ζωή άλλων. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι η δύναμη τελικά που έχει ο κόσμος. Με το κίνημα αυτό της κυρίας Καριστιανού ανακαλύπτουμε ότι ακόμα και οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και το Σύνταγμα. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Ούτε και εγώ το γνώριζα. Πραγματικά, οι πολλοί, η ισχύ εν τη ενώση, οι πολλοί μπορούν να φέρουν αλλαγή. Και το δεύτερο είναι, γιατί όντως δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω αυτές τις ψυχές, η μόνη ανάπαυση θα είναι ότι πλέον για να γίνεις βουλευτής θα πρέπει να αναλαμβάνεις ευθύνες και να έχεις και ποινικές συνέπειες. Σαφώς, παιδιά. Αυτό αν πάει και το αλλάξει η κυρία Καριστιανού και όλο αυτό το κίνημα, πραγματικά υπάρχει μια ελπίδα. Παιδιά, κάθε ένας ο οποίος αποφασίζει ουσιαστικά για την καθημερινότητα και τη ζωή των άλλων, όπως λοιπόν πολύ εύκολα όλοι εσείς αποφασίσατε και καλά κάνατε, αλλά θέλω να πω οι περισσότεροι ότι πρέπει να γίνει ο γάμος κάτι το οποίο έχετε κόντρα στην ιστορία, φωνάζουνε, λένε, βρίζουνε καν. Πόσο μάλλον για τις ζωές των άλλων. Έτσι. Όταν πληρώνεστε, έχετε οδηγούς, για έχετε γραμματείς, έχετε φαρισαίους, έχετε εκατομμύρια για να αποφασίζετε για μένα, για σένα, για σένα, πρέπει να έχετε και την ευθύνη. Αυτό, αυτό τις συνέπειες. Και τις συνέπειες. Λοιπόν, τι άλλο, Γιώργο, πάρα πολύ ωραία τα θέματά σου. Θα σε αποδεσμεύσω. Ήθελα να πω σε ερωτηματικά. Θα πάω λίγο να το ελαφρύνω, να μιλήσω για τα ήθη και τα έθιμα της αυριανής μέρας που είναι η Τσικνοπέμπτη και θα κλείσω με αθλητικό κομμάτι και με το Σταύρο το Χατζή που για δεύτερη φορά μου το ζήτησαν. Θα μας ταξιδέψει σε μαχητικά αθλήματα. Πάω και έρχομαι με Αγγελική Κούκορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Κόλλια. Φύγαμε, παρακαλώ. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε και εν ώψη της αυριανής μέρας Τσικνοπέμπτη που θα γίνει πραγματικά του ψητού, πρέπει όμως να σας ταξιδέψουμε και στα ήθη και στα έθιμα, διότι μπορεί εσείς να έχετε στο μυαλό σας μόνο ότι αύριο όλοι τρώμε, το ρίχνουμε έξω, παντού τσικνίζουμε και να βγει αυτή η μυρωδιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και ποιο είναι το νόημα της Τσικνοπέμπτης και ποια είναι εκείνη που θα μας ταξιδέψει σε ήθη, έθιμα και παραδόσεις της αυριανής μέρας? Η Αγγελική Κούκουρα που είναι κοντά μου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Η Νεράιδα. Α, τι ωραίο που είναι. Και σήμερα πάλι έτσι ταιριάζουμε, δεν ξέρω. Πολύ βραδινό. Πάλι ταιριάζουμε, ας πράγμα, βρω. Μα τι πόδι 2 μέτρα είναι αυτό. Λοιπόν, Τσικνοπέμπτη λοιπόν αύριο. Και επειδή αύριο θα το γιορτάζουμε και θα είμαστε όλοι στο χτύπα στο πιστό. Αυτό θα έλεγα όπου τώρα, τα τρώμε, ναι, και τα πίνουμε, λέω όπως σήμερα να πούμε τα έθιμα, γιατί από δεν θα έχουμε κουράγιο να μιλήσουμε. Θα σου φέρω κι εγώ τίποτα να μαγειρέψω, τίποτα εξτράκτη από τα κρέατα που θα έχει κάποιο. Πόσο καλό, όχι, τι να μαγειρέψω. Άμα δεν μαγειρεύει ο κόσμο, αύριο βγαίνει έξω και ψήνει ο κόσμο. Για σένα, για να μιλήσει. Αυτό που γίνεται
γίνεται, είναι για να μυρίσει κιόλας. Για να μυρίσει, γιατί αυτό στην πραγματικότητα αυτή η τσίκνα που βγήκε και που λέμε τσικνοπέμπτη, στην πραγματικότητα προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Γιατί όταν γίνονταν οι θυσίες προς τους θεούς, αυτή η τσίκνα πήγαινε υποτίθεται πάνω στον ουρανό, στους θεούς, και αυτοί οι θεοί δηλαδή ήταν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με αυτή την τσίκνα. Τέλεια. Και αυτό με την τσίκνα, ξέρεις, και με τη μυρωδιά των φαγητών, υπάρχει και σε κάποια λαϊκά παραμύθια, το έχω διαβάσει στο παρελθόν, με κάτι στοιχιά που ζούσαν στις καμινάδες και τρέφονταν με την τσίκνα και με τη μυρωδιά των φαγητών. Πότε γιορτάζουμε τώρα την Τσικνοπέμπτη κάθε χρόνο? Έχει να κάνει με το Πάσχα, το οποίο είναι κινητή εορτή, όπως ξέρουμε, με τη Σαρακοστή. Είναι λοιπόν, τη γιορτάζουμε 11 μέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου, την Κρεατινή που λέμε. Η πρώτη εβδομάδα είναι η Προφωνή, η δεύτερη εβδομάδα η Κρεατινή και η τρίτη εβδομάδα η Τυρινή ή τη Στυροφάγου, που μας προετοιμάζει σιγά σιγά και μας βάζει στο κλίμα για τη Σαρακοστή. Και υποτίθεται λοιπόν ότι η Τσικνοπέμπτη είναι η τελευταία μέρα που τρώμε κρέας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Και πώς καθιερώθηκε τώρα και το κάναμε Πέμπτη? Το κάναμε Πέμπτη γιατί σύμφωνα με την Ορθόδοξη θρησκεία μας, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι οι μέρες νηστείας. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να φάμε κρέας. Άρα το κάνουμε Πέμπτη. Ξέρεις, και σε πολλά μέρη, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται και ακόμη, αλλά σίγουρα γίνεται σε κάποια μέρη, εκείνη την ημέρα ήταν τα δεύτερα χειροσφάγια της χρονιάς. Δηλαδή τα πρώτα που ήταν πριν τα Χριστούγεννα ή ενδιάμεσα από τα Χριστούγεννα με την Πρωτοχρονιά. Και τα δεύτερα είναι μια μέρα πριν, ώστε να φτιάξουν τα λουκάνικα, τις τσιγαρίδες και όλα αυτά, να μυρίσει, είπαμε, η τσίκνα, να φτάσει στους θεούς. Αλλά όχι και μόνο αυτό, στην ελληνική επαρχία το να μυρίζει η τσίκνα και να μυρίζει η μυρωδιά των φαγητών των ψημένων ήταν στην πραγματικότητα μια κοινωνική και οικονομική καταξίωση. Αλήθεια? Για τη γειτονιά. Γιατί σου λέει, αυτοί είναι καλά οικονομικά, ψήνουνε, κάνουνε. Αντάχουνε. Ναι, ακριβώς, όπως το λες, το πες τώρα απλά και ωραία. Οπότε λοιπόν αποκρέβουμε λοιπόν εκείνη την ημέρα, σταματάμε δηλαδή υποτίθεται το κρέας και ξεκινάμε και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη εβδομάδα που είναι η εβδομάδα της Στυροφάγου. Τώρα αυτό το Σάββατο και τα άλλα δύο Σάββατα είναι τι είναι, ψυχοσάββατα. Και αυτό όμως έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, για να δεις πόσο μοιάζει, πόσο μοιάζουν όλες οι θρησκείες και πόσο η θρησκεία μας βασίζεται και πάνω και σε αρχαίες ελληνικές παραδόσεις και γιορτές. Εκείνη την εποχή, στην αρχαία Ελλάδα, εορτάζονταν τα ανθεστήρια, που ήταν εορτή για τον ερχόμο της Άνοιξης, όλα αυτά, ξέρεις, για τη χαρά, για τον μπλούμικ αυτό της φύσης, αυτόν τον αναβρασμό που υπήρχε. Και εκείνη την εποχή, τότε και τότε κάνανε χωές στους νεκρούς, δηλαδή και ρίχνανε κρασιά και νερό και όλα αυτά πάνω στους τάφους των κεκοιμημένων, αλλά και είχαν και την πανσπερμία. Ένα δηλαδή, μια ποικιλία από, πώς έχουμε σήμερα τα σημερινά στάρικόλυβα που κάνουμε, αυτό. Τα ρίχνανε πάνω στους τάφους. Οπότε και αυτό έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα, και αυτό το έφημο. Τώρα τι άλλο γίνεται λοιπόν? Εκείνες τις μέρες υπάρχουν και κάποια άλλα έθιμα. Όπως? Που γίνεται εκτός, είπαμε, από το τσίκνισμα, από το ψήσιμο και από όλο αυτό το κρέας που τρώμε έτσι για να τελειώσει, είπαμε, το κρέας και να πάμε στα υπόλοιπα. Υπάρχουν σε κάποια μέρη κάποιες παραδόσεις. Ας πούμε, ένα πολύ δημοφιλές έθιμο είναι τα κορφιάτικα, τα κερκυραϊκά πετεγολέτσια. Σίγουρα το έχεις ακούσει αυτό, ναι. Αυτό γίνεται λοιπόν στην πλατεία στην Κέρκυρα, ναι, και σε κάποια άλλη πλατεία που είναι εκεί κοντά, από ό,τι λένε, είναι στην ουσία ομοιάζει δηλαδή με κάποιο τρόπο με την ιταλική κομέντια dell'arte, που ελάμβανε χώρα στην Ιταλία κατά τον 16ο και 18ο αιώνα, που ήταν στην ουσία μια μορφή κωμωδίας που απαιτούσε αυτοσχεδιασμό. Που γινόταν στον δρόμο, απαιτούσε αυτοσχεδιασμό, χορό, πρέπει να είσαι δηλαδή ετοιμόλογος, να χορεύεις και να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά και αυτό ακόμη, και από την Ιταλία που ήρθε, και αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική κωμωδία, στην πραγματικότητα, έτσι. Ένα λοιπόν είναι αυτό, στην Πάτρα, που πηγαίνεις εσύ πολλές φορές και σου αρέσει. Έχεις και το βαφτιστήριο σου εσύ και τέτοια, ναι. Πάτα πάω, αλλά δεν τρελαίνομαι να πηγαίνω τις απόκριες.
αλλά ναι, σε γενικές γραμμές. Και εκεί ξεκινάνε και ψήνουν την Τσικνοπέμπτη, ξέρεις όλα αυτά και τέτοια. Αλλά και εορτάζεται κιόλας πανηγυρικά, δηλαδή είναι ένα έθιμο, ο γάμος της Γενούλας της Κουλουρούς. Η Γενούλα η Κουλουρού ήταν τα παλιά χρόνια μια αφελής έτσι, γυναίκα αθώα που πουλούσε κουλούρια. Και τη έλεγαν ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ίλσον, να την παντρευτεί. Και αυτή τον περίμενε κάθε χρόνο ότι θα έρθει με καράβι. Τόσο. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια αναπαράσταση. Η Κουλουρού όλου είναι αυτού. Αυτή, ναι, Γενούλα η Κουλουρού. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο δρόμενο επίσης είναι αυτό που γίνεται στη Θήβα, που είναι η αναπαράσταση του Βλάχικου γάμου. Το έχω δει. Αυτό το έχεις δει, έτσι. Αυτό ξεκινάει την Τσικνοπέμπτη και ολοκληρώνεται την καθαρά Δευτέρα. Εκείνη τη μέρα, δηλαδή την Τσικνοπέμπτη, γίνεται η, πώς τη λέμε, το προξενιό των δύο νέων, έτσι. Αλλά και αυτό, αν το σκεφτείς, και αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική λατρεία και κυρίως στην αρχαία διονυσιακή λατρεία, όπου ήταν και αυτή τα διονυσιακά έθιμα, τα ξέρουμε όλοι, που ήταν και αυτή μια γιορτή και τα λοιπά, αναβρασμού της φύσης και τα λοιπά. Και μην ξεχνάμε ότι και η μητέρα του Θεού Διονύσου κατάγονταν από τη Θήβα, έτσι, σε μέλη. Άρα λοιπόν και αυτό έχει στην αρχαιότητα. Πέραν από αυτή την περίοδο, θρίζωστο. Έχουμε αρκετά έθιμα, έχουμε ξαναπεί και άλλα, κατά καιρούς γίνονται. Ναι, βέβαια, γενικότερα φυσικά, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά, παραδοσιακά. Πάρα πολλά, γι' αυτό και τα λέμε για να τα θυμίζουμε. Έχει. Πάμε αλλού μετά. Και στο εξωτερικό γιορτάζεται κάτι παρόμοιο. Αλήθεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει, που δεν είναι ορθόδοξη χριστιανή, ας πούμε, στη Γαλλία, γιορτάζεται μια παρόμοια μέρα, που λέγεται Mardi Gras. Mardi Gras, λιπαρή Τρίτη. Και εορτάζεται και στη Νέα Ορλεάνη, στις γαλλόφωνες περιοχές, στη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής εννοώ. Υπάρχει και εκεί κάτι παρόμοιο δηλαδή. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά. Γενικότερα. Αν να πω κι άλλο ένα που θυμήθηκα τώρα, άλλα δυο. Και άλλα τρία. Ρίξτο. Λίγα-λίγα. Στην Κοζάνη φτιάχνουν ένα μεγάλο φανό. Και στην πλατεία. Στις Σέρες πάλι κάνουν μεγάλες φωτιές όπου ψήνουν και μετά κάνουν ένα έθιμο όπως αυτό που κάνουμε του Αγιανιού το καλοκαίρι με τις φωτιές, που πηδάμε πάνω από τις φωτιές. Γίνεται και αυτό. Και επίσης πιο βόρεια, στην Κομωτινή, ανταλλάσσουν οι ραβωνιασμένοι φαγόσιμα δώρα. Δηλαδή στέλνει ο γαμπρός ένα κόκορα ή μια μεγάλη κότα στην Ύφη, καψαλισμένη έτοιμη από αυτές τις σπιτικές, ξέρεις. Και η Νύφη στέλνει μια μαγειρεμένη κότα γεμιστή και μπακλαβά. Α. Ναι. Κότα, ναι. Είπαμε είναι η επίσημη, γενικά έτσι Τσικνοπέμπτη, η επίσημη απαρχή των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πραγματικότητα. Σε έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Τσικνοπέμπτη πάρα πολλοί κόσμοι ντύνεται και πάρα πολύ. Ντύνεται πάρα πολύ και εμείς ντυνόμαστε. Όλα τα χρόνια ντυνόμαστε. Εντάξει, υπάρχει και μια χρονιά που. Είπαμε μια χρονιά να πούμε έτσι, α πούμε. Όλοι ντύνονται, εμείς να διαφέρουμε. Άμα είναι να είμαστε ίδιοι με τους άλλους, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, κάποια άλλη τη φορά είναι τη μάσκα όλο το χρόνο. Ναι, εντάξει. Αλλά εμείς δεν φοράμε όμως ούτε και τη σημερινή μέρα. Γιατί ακριβώς μας αρέσει αυτό που έχουμε. Γενικότερα πάντως η Τσικνοπέμπτη. Γενικότερα, νομίζω ότι η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα που ουσιαστικά αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ναι, έχουμε απόκριση. Έχουμε απόκριση, δεν και ειδικά με τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους καιρούς, δεν ζούμε τόσο έντονα την περίοδο των αποκριών. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, σαν παιδί, από την πρώτη Κυριακή μας έδιναν οι γονείς μας και μας πηγαίναν συνέχεια σε πάρτι. Τώρα δεν βλέπεις πια αυτά τα πάρτι. Όχι, δεν βλέπεις, γιατί ξέρεις. Την τελευταία αποκριά γίνεται λίγο, που θα πούμε και τα έθιμα γενικότερα. Αλλά αυτό που γινότανε, εγώ θυμάμαι είχα 6-7-8 σχολές. Θα σηκώνω εγώ πάρτι φέτος, ας χτυπήσουμε στο ψητό αύριο. Ναι. Και μετά την επόμενη εβδομάδα θα μου κάνεις ένα αποκριάτικο. Θα κάνω αποκριάτικο πάρτι που θα είναι μασκέ, στο σπίτι, με φαγητά, θα μου κάνεις παραγγελίες, θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Και θα έρθω ντυμένος. Θα έρθεις ντυμένος, είναι υποχρεωτικό με ρόπαλα. Ωραία, α, και ρόπαλο θες. Βέβαια, πρέπει να έχουμε και ρόπαλα. Εγώ θα ντυθώ μπουρανί. Ναι, ναι, πρέπει να έχουμε εκείνη τα πλαστικά. Πώς το λένε αυτό εκεί το πάνω, έξω από τη Λάρισα, που ντύνονται. Έτσι στον τύρναβο εννοείς. Στον τύρναβο. Εγώ έτσι σου τον τυμένος. Ολόκληρος. Και πρέπει να με πας κιόλας ένα... Έχω πάει. Έχω πάει και Παναγία μου, Παναγία μου, όπου φύγει, φύγει. Ούτε 20 λεπτά δεν έμεινα. 20 λεπτά δεν έμεινα. Και επικίνδυνα. Τι γίνεται Γιάννη μου. Α, αλήθεια. Τι λες, έχεις πάει κι εσύ.
Έχει πάει και, έχει πάει και ο Γιάννης. Μόνο εγώ δεν έχω πάει. Εάν φάσεις δεν θα φύγεις από εκεί ποτέ, θα σε κρατήσουν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τα έτοιμα της Καθαράς Δευτέρας. Έχουμε γενικότερα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αγγελική Κούκουρα που ήταν κοντά μου. Φεύγουμε μαζί, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα γυρίσουμε με γυμναστική. Μάλλον με αθλητικά και μαχητικά έτσι μονοπάτια. Μ' αρέσει η γυμναστική. Από τον Σταύρο, το Χατζή, ο οποίος μας το ζήτησαν και θα είναι και πάλι κοντά μας. Σε ένα πολύ ωραίο εξωτερικό βίντεο που είχα ετοιμάσει για εσάς. Το βίντεο παρακαλώ. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, huh. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Μαχητικά λοιπόν έτσι συνεχίζουμε και όπως καταλάβατε West Warriors Χατζής εδώ ακριβώς με το Σταύρο το Χατζή στην παρέα μας στην Πετρούπολη, γιατί όσο τελειώνει αυτή η χρονιά και μπαίνει και η επόμενη νομίζω ότι θέλουμε να μπαίνουμε δυναμικά. Και τι πιο δυναμικό από ένα δυναμικό άθλημα, από ένα μαχητικό άθλημα και αθλητής με διακρίσεις αλλά και προπονητής πλέον με τη δικιά του σχολή, kickboxing. Μάλιστα. Τα μαχητικά αθλήματα όλα αυτά τα χρόνια τα οποία υπηρετώ και τα παρουσιάζω με αυτή την έννοια έχουν γίνει, θα έλεγα, αυτοσκοπός πλέον και κοριτσιών, ξεκινώ από εκεί, γιατί μέχρι τώρα θεωρείται ότι ήταν κατεξοχήν ένα πολύ αντρικό και βαρύ και δύσκολο άθλημα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ διότι έχει γίνει η επιλογή των μεγαλύτερων για τα παιδιά τους. Χαίρομαι και είδα και διάφορα έτσι βιντεάκια στην εισαγωγή του δικού μας θέματος. Όταν μαμάδες και μπαμπάδες επιλέγουν σχολές μαχητικών αθλημάτων για να ξεκινήσουν την αθλοπαιδεία των μικρών και είναι μέσα στα πρότυπά τους. Πάμε να πούμε λοιπόν, Σταύρο, kickboxing. Τι είναι kickboxing τελικά? Το kickboxing είναι ένα μαχητικό άθλημα, είναι μια πολεμική τέχνη η οποία έχει πειθαρχία, αθλητική παιδεία,
και ομαδικότητα στα παιδιά. Οι περισσότερες γυναίκες τώρα έρχονται διότι έχει αυξηθεί και λίγο το bullying στους δρόμους κτλ. Σαφώς. Είναι μια πάρα πολύ καλή αυτοάμυνα, πολύ άμεση αυτοάμυνα. Νιώθουν πιο σίγουρες, πιο σίγουρες και πιο δυνατές. Μάλιστα. Και αποκτάνε και τα μικρά παιδιά αυτοπεποίθηση και ξέρουν να πατάνε καλά στα πόδια τους. Βασικό και θεμελιώδης έτσι, κρίκος σε όλα αυτά που λέμε μαχητικά αθλήματα είναι ότι ο άνθρωπος που έρχεται εδώ από μικρό παιδί μαθαίνει την αυτοσυγκράτηση, ναι, τον αυτοσεβασμό, κατ' επέκταση και τον σεβασμό των άλλων και υπάρχουν κάποια πρότυπα. Δεν μπαίνει ο άλλος εδώ, δεν έχετε για να δείρει, όχι, δεν έχετε για να ρίξει καμία, έρχεται να ξεδώσει πάντα μέσα εδώ, yeah, δεν τα χρησιμοποιούμε έξω, όχι, και δεν έρχεται για να το παίξει μάγκας. Αυτό θα σου εξηγήσω αυτό. Και κάτι που πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλοί, ευτυχώς όχι πάρα πολλοί πια, τα παλιά χρόνια ήταν αρκετοί, φοβούνται να ξεκινήσουν τα παιδιά τους ή και οι ίδιοι στα μαχητικά αθλήματα. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που φοβόντουσαν οι γονείς ήταν ο τραυματισμός. Υπάρχουν άλλα αθλήματα, τα οποία είναι πιο ελαφριά και έχουν πολύ πιο σοβαρούς και δυνατούς τραυματισμούς. Δεν θα αναφέρω άλλα αθλήματα, απλά το kickboxing είναι ένα άθλημα το οποίο έχει χτυπήματα, έχει αμεσότητα, αλλά είμαστε με εξοπλισμό, κάσκες, τα πάντα. Το kickboxing επίσης είναι, το διαλέγουν στα παιδιά, διότι έχεις αυτοσυγκράτηση και όταν ξέρεις ποιος είσαι, δεν έχεις να αποδείξεις κάτι στους άλλους. Ούτε να επιδείξεις κάτι στους άλλους. Οπότε δεν θα κάνεις κάτι στο δρόμο ή οτιδήποτε, αν ξέρεις ποιος είσαι. Αυτοί που δημιουργούν είναι αυτοί που δεν ξέρουν, θέλουν να αποδείξουν με άλλους τρόπους ποιοι είναι και δημιουργούν φασαρίες. Άλλωστε, αυτός που ξέρει, σε παρένθεση, να χτυπάει, δεν χρειάζεται να κάνει ένα γρίμι. Μπορεί μόνο με μία κίνηση να καθυλώσει τον άλλον και χωρίς να τον χτυπήσει πολλές φορές. Αυτός που ξέρει να χτυπάει, ξέρει να αποφεύγει και να αποφεύγει. Και να αποφεύγει. Το πάνε να αποφύγεις. Να δώσω έτσι τώρα μία συμβουλή, σαν πιο παλιός έτσι άνθρωπος σε όλα αυτά, είναι ότι οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις έχει γίνει λίγο μόδες, ότι εγώ πάω kickboxing, εγώ πάω MMA, ναι, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, τι δουλειά κάνεις, εγώ είμαι σωματοφύλακας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, οι μεγαλύτεροι σωματοφύλακες ανά τον κόσμο, για εμάς που έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό με τέτοιους ανθρώπους, είναι αυτοί όχι που δημιουργούν ζημιά ή που δημιουργούν τον πόλεμο, είναι αυτοί που ξέρουν να τον αποτρέψουν. Αν λοιπόν θεωρείς ότι είσαι πολύ καλό στη δουλειά σου και πας και σε μια ξένη επιχείρηση, γιατί βέβαια, το δικό σου άθλημα, έχω πάρα πολλούς φίλους που φιλάνε διεθνούς jet set που λέμε επώνυμους, όταν έρχονται στην Ελλάδα, τους παίζει ρόλο να έχουν κάνει kickboxing και όλα αυτά κτλ. Όμως στη συνέντευξη τους λένε, εάν πάνε γίνει ένας καυγάς, τι θα κάνεις, αυτή η ερώτηση είναι παγίδα, θα τον αποφύγω, είναι η σωστή απάντηση. Πρέπει να τον αποτρέψεις. Θα τον λύσω. Είσαι εκεί για αποτροπή. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να εμπλακείς σε μια ασφάλεια πολύ δυνατή, έχεις απολυθεί. Λοιπόν, είναι ένα μέσον που στο βιογραφικό ενός άντρα παίζει ρόλο. Έχει ηλικία, δηλαδή η καλύτερη ηλικία που μπορούν να ξεκινήσουν πάντοτε είναι τα μικρά παιδιά. Βεβαίως. Για να μπουν στη φιλοσοφία πάνω απ' όλα και να γίνουν πάρα πολύ καλοί. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι λοιπόν δεν το ήθελαν, δεν το είχαν αποφασίσει, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και είναι τώρα κάποιος 17, 20, 25 και 30 χρόνων. Και σου λέει, θέλω να πάω να ξεκινήσω, να κάνω 2 φορές 3 την εβδομάδα την πολεμική μου τέχνη, να πάω στο χατζί, να μάθω κιόλας λίγο να μείνω για ώρα ανάγκης, αλλά να ξεδίνω. Και δεν ξέρεις και πού μπορεί να φτάσει ένας αθλητής. Σαφώς. Έχουν έρθει πολλά παιδιά για 1-2 προπονήσεις για δοκιμαστικό και έχουν γίνει πρωταθλητές. Έχουμε πολύ καλά παιδιά. Προβάλλουμε το άθλημα και όχι το χτύπημα, όπως είναι το μπάσκετ, η μπάλα, έτσι είναι και το kickboxing. Βέβαια υπάρχει μια αμεσότητα. Γιατί είναι μαχητικό άθλημα και είναι ένας με έναν. Δεν μπορείς να κρυφτείς δηλαδή πίσω από μια ομάδα, όπως κάνεις στα άλλα αθλήματα. Σαφώς. Οπότε το άγχος και το βάρος πέφτει όλο επάνω σου και γι' αυτό όμως είσαι καλύτερος στην κοινωνία γιατί έχεις πάρει πιο μεγάλα εφόδια. Καταρχήν μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Βέβαια. Εδώ όταν έχετε ένα νέο παιδί σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία, δεν του λες έλα γεια σου Κυριάκο μου, γεια σου Μαρία μου, ανέβα βάλτε τα γάντια σου και ξεκίνα και χτύπα τον βέβαια, απέναντι. Υπάρχουν στάδια. Πρώτα θα του μιλήσεις, πρώτα θα καταλάβει τη φιλοσοφία, πρώτα θα καταλάβει ότι πρέπει να αυτοσυγκρατείται, να κρατάει τον εαυτό του, να τον ελέγχει και να μιλάει μαζί του, και με τον ίδιο τον εαυτό του εννοώ. Και δεν υπάρχουν και ηλικίες. Έχω 60 χρονών στο πρωινό τμήμα, έχω 2 ανθρώπους οι οποίοι είναι 63 και 60. Ναι, θεωρώ. Έχω από 4,5 μέχρι 63 χρονών μαθητές. Μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλει. Σαφώς. Μία προπόνηση μαχητικών αθλημάτων
Για μένα, που είμαι χρόνια στα γυμναστήρια, ισοδυναμεί με τρεις μέρες βάρη και γυμναστική σκληρής, διότι εγώ αν με βάλεις τώρα πάνω εδώ να κάνω μία προπονησούλα, ένα ζέσταμα μαζί σας, πιθανόν και στο πρώτο πεντάλεπτο να σου πω άντε, τα λέμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πολλοί άνθρωποι μπορεί να έρθουν να μάθουν αυτό το μαχητικό άθλημα μόνο και μόνο για να ξεδίνουν, για να κρατάνε είναι πολύ δυνατό κάρδιο, κάρδιο μπράβο, τον οργανισμό τους και για να έχουν πολύ καλή υγεία. Και είναι και για τους, έχουμε πολλούς bodybuilders που έρχονται και κάνουν γιατί είναι, εδώ χάνουν και είναι και διατατικό. Όταν κάνεις πολλά βάρη, αρχίζει το σώμα και σφίγγει. Οπότε μετά με τις κινήσεις που κάνεις στο kickboxing, οι μυς χαλαρώνουν και είναι και σαν stretching. Δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν stretching, σαν αερόβιο και σαν stretching. Ποια ηλικία για σένα πιστεύεις με όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι ως αθλητής και ως προπονητής είναι η κατάλληλη για να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται εάν μπορεί να το δει λίγο πιο επαγγελματικά, αν μπορεί να το τρέξει και ίσως να βγάλει και λεφτά από αυτό? Επαγγελματικά μπορεί να το κοιτάξει ο καθένας από ποια ηλικία το μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Mm-hmm. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και σε ποια ηλικία. Και σε μικρότερη και σε μεγαλύτερη. Αν θες να παίξεις, θα παίξεις. Και αν το λέει η ψυχή σου. Στην Ελλάδα, οι αθλητές του kickboxing που δουλεύουν και το πάνε επαγγελματικά, όχι απλά για να περνάνε τον χρόνο τους, έχουν προοπτικές. Αναγνωρίζεται όλη αυτή η δύναμή τους, αλλά και ο κόπος τους μπορούν να ζήσουν μόνο από τις διακρίσεις. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν αθλητές που έχουν τεράστια λεφτά για ένα κύπελο. Εδώ υπάρχουν αθλητές πάρα πολύ κατά καιρούς, βλέπω φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό και κοιτάνε οι ίδιοι δυστυχώς να βρουν χορηγούς για τα εισιτήρια. Να βρουν χορηγούς για το ξενοδοχείο. Να βρουν χορηγούς για τα καινούργια γάντια και ούτω καθεξής. Τι γίνεται? Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Όπως είπες και εσύ, ψάχνουμε από σπόνσορες, ψάχνουμε οι γονείς δίνουν πιο πολύ βάρος και μπορούμε να προχωρήσουμε. Πιο πολύ δηλαδή από ό,τι κάνουμε εμείς μόνοι μας. Σαν επαγγελματικά, όχι, δεν μπορείς να το ακολουθήσεις. Η πολιτεία βοηθάει καθόλου όλους εσάς που ουσιαστικά δημιουργείται πολιτισμό μέσα από τον αθλητισμό? Βεβαίως. Εμείς εδώ στην περιοχή, στην Πετρούπολη, έχουμε πάρα πολλούς που μας βοηθάνε για τα παιδιά. Βγάζουμε παιδιά, τώρα γυρίσαμε από το παγκόσμιο πανευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν είναι μόνο για επαγγελματικούς αγώνες. Εμείς κυνηγάμε πιο πολύ τα παγκόσμια, τα πανευρωπαϊκά, τα πανελλήνια, πράγματα που μπορεί τα παιδιά να τα βοηθήσουν, να πάρουν και τα μόρια τους για το σχολείο τους και μετά να μπουν σε αστυνομίες, σε ναυτικό, να έχουν μόρια μετά και για... Υπάρχουν δυστυχώς ή ευτυχώς, λέω δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί σίγουρα σε κάποια πάει και το δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές πλέον για μαχητικά αθλήματα. Παλαιότερα πήγαινα, ας πούμε, σε ένα γύρισμα στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θα πω ονόματα, και ο άνθρωπος που είχε τη σχολή ήταν στην Κατερίνη και φεύγανε από τη Θεσσαλονίκη, από το Λαγκαδά, από τη Χαλκιδική για να πάνε στην Κατερίνη, γιατί ήταν αυτός ο γνωστός, ο ένας που είχε το αυτό ίδιο και στην Πάτρα, φεύγανε 40 λεπτά από το Αίγιο και από παντού για να πάνε. Τώρα, σε κάθε χωριό υπάρχει μία σχολή μαχητικών αθλημάτων. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόδα. Θέλω όμως να πούμε για τους ανθρώπους που πιθανόν δεν ξέρουν πολλά, τι πρέπει να προσέξουν πριν επιλέξουν μία σχολή μαχητικών αθλημάτων και ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν πάμε σε κάποιον ο οποίος πραγματικά δεν είναι ολοκληρωμένος προπονητής και δεν τηρεί όλα εκείνα τα πρωτόκολλα και τα στοιχεία που πρέπει να τηρήσει για να είμαι εγώ σίγουρος και να έχω ασφάλεια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε όταν πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε μια σχολή, πρέπει να κοιτάμε αν η σχολή, το μητρό είναι κολλημένο κατευθείαν στο γραφείο, αν η σχολή είναι γραμμένη στο μητρό στη ΓΟΟΑ, δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε. Κοιτάμε αν έχει τις προδιαγραφές, τα αποδυτήρια αυτά, γιατί το παιδί μας έρχεται. Σαφώς. Πρέπει να τα ελέγξουμε κι εμείς αγωνείς αυτά, αφού αφήνουμε το παιδί μας. Πρέπει να δούμε σε ποιο χώρο προπονείται. Να μην το αφήνουμε απ' έξω και να φεύγουμε. Πολύ είναι πολύ βασικό, πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, κοιτάμε ότι ο προπονητής πρέπει να έχει βγάλει σχόλιο προπονητών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αυτούς να είναι αναγνωρισμένος και να έχει περάσει όλα τα αντιντόπινγκ. Είναι κάποια στάδια δηλαδή που πρέπει να είναι κολλημένα στο γραφείο του ώστε να μπορούν εμφανέστατα να τα βλέπουν οι γονείς. Πόσες ώρες την ημέρα ή τη βδομάδα μπορούμε να προπονούμαστε τόσο όσο που να μην καταπονούμε και τον οργανισμό και το σώμα μας, γιατί και η υπερβολή στη γυμναστική φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πάντα. Πολλοί άνθρωποι βλέπω και στο γυμναστήριο έχονται νέα παιδιά, ξεκινάνε με 10 κιλά, πάω εγώ πιάνω τα 20, τα αφήνω τα 20 μέχρι να γυρίσω το πλευρό μου, έχει πιάσει το 20.
Με αποτέλεσμα να έχει γίνει γαλλικό πι μέχρι να το σηκώσει. Τελείωσε αυτό. Και πάω και πήγα το γυμναστή και του λέω: δεν το βλέπει το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι σε λίγο θα καμπουριάσει. Δεν μπορεί να τα σηκώσει. Θεωρεί όμως ότι α, θα κάνω σώμα. Ναι. Α, θα κάνω βοηθό. Θα γίνωσα γι' αυτό. Και πολλές φορές ακούω παιδιά που λένε: ήρθα το πρωί, έπαιξα και ήρθα και τώρα το βράδυ. Διπλή προπόνηση καθημερινά. Λάθος, τραγικό. Πόσες φορές λοιπόν στο kickboxing μπορούμε να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς, χωρίς να κάψουμε το σώμα μας, χωρίς να κάψουμε τον μη και να μπορούμε να αποδίδουμε. Ξεκινάμε με τρεις φορές τη βδομάδα. Ξεκινάμε με τρεις ώρες την πρώτη εβδομάδα. Μία ώρα, μία ώρα την ημέρα είναι αρκετή. Mm-hmm. Τρεις φορές την εβδομάδα. Επίσης, αυτό που είπες για τα γυμναστήρια, θέλω να το τονίσω ότι αυτή είναι η αμεσότητα που έχουμε εδώ και αυτό πρέπει να βλέπει και ο γονιός. Ότι ο άνθρωπος που αφήνει το παιδί του ασχολείται με το παιδί του, το διορθώνει, το αγαπάει. Σημαντικό. Και βλέπει και πρέπει και αυτός να έχει και διακρίσεις. Πάμε σε πολλές σχολές οι οποίοι δεν έχουν καν διακρίσεις, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι, απλά αφήνουν το παιδί μας και φεύγουν. Το είπα. Λοιπόν, μετά στο κομμάτι, τρεις ώρες την εβδομάδα για κάποιον αρχάριο. Μετά, όταν φορμάρονται τα παιδιά κάνουν διπλές και τριπλές προπονήσεις την ημέρα. Αυτοί που έχουν αγώνες δηλαδή, έτσι. Αλλά πολύ σημαντικό είναι εδώ ότι τα τμήματα είναι ολιγόρυθμα και ο δάσκαλος μπορεί να διορθώσει. Είναι personal. Αυτό θεωρείται personal. Όταν έχεις 12 άτομα, θεωρείται mini personal. Σαφώς. Στο γυμναστήριο που είναι 100 άτομα σε ένα χώρο, που δεν ξέρεις καν τα ονόματά τους. Εδώ πέρα. Ο συνδυασμός μαχητικών αθλημάτων με γυμναστική, όργανα, βαράκια, πολύ ελληπτικά κτλ. Είναι πολύ καλό. Βεβαίως. Είναι τρία αθλήματα, είναι τρία πράγματα, δύο βασικά. Είναι δύο βασικά πράγματα τα οποία τα έχουν όλα τα αθλήματα. Το ένα είναι ο στίβος, δηλαδή η αερόβια, mm-hmm. και το άλλο είναι τα βάρη, το οποίο είναι η δύναμη. Σαφώς. Και σκάκι να παίζουμε, που λέει ο λόγος, πρέπει να κάνουμε και στίβο και κάποια ενδυνάμωση στο σώμα μας. Και ναι. Τάβλη να παίζουμε ή πινκ-πονγκ να παίζουμε, πάλι χρειαζόμαστε την αερόβια για το κάρντιο, για να έχουμε ανάσες να δουλέψουμε ό,τι άθλημα και αν κάνουμε. Και μετά χρειαζόμαστε τα βάρη για τη δύναμη. Απλά πρέπει να είμαστε σε σωστούς ανθρώπους για να μας δώσουν τις σωστές οδηγίες. Τελικά, τι πρέπει να έχει κάποιος για να πει ότι μπορεί να το εξελίξει και να πάει πολύ καλά στο kickboxing? Στο kickboxing θέλει να έχεις θέληση και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν σε σταματάει τίποτα στη ζωή σου. Μετά είναι η ψυχή. Πρέπει ο αθλητής να έχει ψυχή. Όταν ο αθλητής έχει ψυχή, δεν τον σταματάει τίποτα. Με την προπόνηση έρχονται όλα. Παλιότερα έρχονταν γονείς και λέγανε: ρε εσύ, Σταύρο, το έχει, δεν το έχει, να τον πάρω. Πλέον οι καινούργοι δάσκαλοι δεν υπάρχει το έχει, δεν το έχει. Εγώ θα έχω την επιμονή και την υπομονή να κάνω οποιοδήποτε παιδί και οποιοδήποτε άνθρωπο να το έχει. Αρχεί το ίδιο να το θέλει. Απλή και να το, ναι, και να προσπαθήσει. Το ίδιο το παιδί να προσπαθεί. Να προσπαθήσει. Με την προπόνηση έρχονται όλα. Δεν υπάρχει για κανέναν το έχει ή δεν το έχει. Τα κιλά παίζουν ρόλο. Βέβαια. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες. Δηλαδή, όταν θα είσαι σε κάποια κιλά, θα κάνεις ανάλογα με τα κιλά σου προπόνηση. Άρα ουσιαστικά, εγώ το είπα με την έννοια ότι δεν παίζουν ρόλο στο να πει κάποιο: εντάξει, εγώ τώρα είμαι 90 κιλά, θα πάω να παίξω. Όχι, όχι. Θα πας για να αθληθείς, για βεβαίως να γίνεις καλύτερο στα 90, αλλά και στα 90 και στα 100 και στα 125. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν ανάλογοι αθλητές που θα παίξεις μαζί τους. Ναι, ναι, ναι. Και πολλά πράγματα που μπορεί να κάνεις μέχρι να έρθεις σε επαφή με άλλον αθλητή. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο kickboxing που μπορείς να κάνεις και χωρίς να θέλεις, γιατί κάποιοι φοβούνται την επαφή, εντάξει. Μπορείς να κάνεις και χωρίς επαφή. Έχει ψάκο, στοχάκια, έχει πάρα πολλά. Είναι επίπονη η επιλογή ενός αθλητή που θέλει να είναι σωστός στο kickboxing? Δηλαδή πρέπει να προσέχετε η διατροφή του, να κοιμάται, να μην πίνει, να μην. Ναι, βέβαια. Όπως σε όλα τα αθλήματα, έτσι και στο kickboxing, ό,τι δίνεις παίρνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, για να έχεις αποδόσεις, πρέπει να είσαι αθλητής. Αθλητής με όλη τη σημασία. Να ξυπνάς το πρωί, να τρως σωστά, να κάνεις την προπόνησή σου. Για τα νέα παιδιά, τα μαθήματά τους, που είναι βασικό. Σαφώς. Να μην αφήνουμε, δηλαδή, να δίνουμε άλλη προτεραιότητα και να χάνουμε τα βασικά. Και η διατροφή, και είναι πολύ σημαντικό πράγμα και η διατροφή για τον αθλητή. Πριν κλείσω και αφού σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου, θέλω να μου δώσεις δύο βασικές συμβουλές για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που μας παρακολούθησε. Να πούμε για άλλη μια φορά, ο Σταύρος ο Χατζής είναι εδώ καθημερινά, West Warrior Χατζής, στην Πετρούπολη, Δεδάλου 10, καλά το θυμάμαι. Μάλιστα, ναι, πολύ. Λοιπόν, ένας χώρος καταπληκτικός και ένας χώρος που είναι και μέσα και έξω καταπληκτικός. Θέλω να σας πω το εξής, ότι βγαίνοντας από το γυμναστήριο, είναι πολύ ωραίο να βγαίνεις και να βλέπεις έξω τη φύση, να μπορείς να κάτσεις έξω λίγο, να χαλαρώσεις, να ξεϊδρώσεις, να ηρεμήσεις και να βλέπεις μόνο δέντρα, να βλέπεις φύση και όχι να βγαίνω και να βγαίνω στην κεντρική λεωφόρο, ζουν τα αυτοκίνητα και μηχανές. Δηλαδή μπαίνω, που λέμε, με τη μία στα σκληρά.
Δώσε μου δύο τελευταίες συμβουλές για τους γονείς που μας βλέπουν, αλλά και για τους ενδιαφερόμενους μελλοντικούς αθλητές. Στους γονείς έχω να πω ότι να ελέγχουν, όπως είπες, επειδή είναι πάρα πολλές οι σχολές, να ελέγχουν λίγο περισσότερο τον έλεγχο πού αφήνουν τα παιδιά τους και σε ποιους αφήνουν τα παιδιά τους. Και δεύτερον για τους αθλητές είναι επιμονή και υπομονή και όλα θα γίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Με πολύ υπομονή βεβαίως και οι δικοί σου αθλητές, γιατί λείπατε, θα ξαναφύγετε. Νομίζω ότι φέρνουν και διακρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, και στο επανειδή. Κάπου εδώ, εγώ μαχητικά σας αποχαιρετώ. Γυρνάω στο στούντιο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να συνεχίσουμε. Και βεβαίως τώρα τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια, από τις καρέκλες, γενικότερα ό,τι κάνετε, και δώστε λίγο χρόνο και χώρο στον εαυτό σας να γυμναστεί, γιατί θα γυμνάσετε και το σώμα αλλά και το πνεύμα. Τα μαχητικά αθλήματα ξεκινάνε γυμνάζοντας το πνεύμα και περνάνε στο σώμα. Επιστρέφω στα δικά μου.